Ορίστε, ταιριάξανε και οι κομικοί μεταξύ τους. Καταλαβαίνετε τι έπεται. Απίθανη συνέχεια θα είναι. Συνεχίζουμε με μια πολύ μεγάλη έκπληξη. Την προσοχή σας παρακαλώ. Η επόμενη διαγωνιζόμενη μπορεί σίγουρα να ξεχωρίζει το σολφές από το κορμί και αλάτι. Αλλά πιστεύετε ότι μπορεί να ξεχωρίσει τις κουκαράτσες από το rise and fall? Η Μπέση Αργυράκη θα ανέβει στη σκηνή μαζί με τον παρτενέρ της Γιούρη. Είμαι η Μπέση Αργυράκη, για όσους δεν με ξέρετε, και είμαι ερμηνεύτρια. Είμαι ο Γιούρη Δημητρόφ και χορεύω 23 χρόνια. Μ' αρέσουν τα δύσκολα, μ' αρέσουν οι καινούργιες εμπειρίες και, μεταξύ μας, ήταν και μεγάλο αποθυμένο μου ο χορός. Σήμερα έφερα το Γιούρη στο θέατρο για να του πω μια ιστορία που είναι χαραγμένη στη μνήμη μου και που είναι πολύ πικάντικη συνάμα. Πες τι γίνεται, τι ωραίο look είναι αυτό. Είσαι εσύ τώρα, για πες. Πριν πολλά χρόνια, όταν ήμουν 5 χρονών, είχα πάει μπαλέτο. Και είχε γίνει μια τελική βραδιά στο θέατρο, καλή ώρα, και έπρεπε να χορέψουμε. Αφού χόρεψα εγώ σαν πιτσιρίκι, βγαίνει στο τέλος και η πρίμα μπαλαρίνα. Και εγώ πώς την είδα και την καμάρωνα και τη θαύμαζα και τρέχω από πίσω της με ορμή και βρίσκομαι στη σκηνή με τον κόσμο. Ξεκίνησε λοιπόν η μπαλαρίνα και εγώ δίπλα της. Ένα πιτσιρίκι τόσο 5 χρονών, τιμημούμην, έκανα ό,τι έκανε εκείνη περίπου. Ναι. Τελειώνει, υποκλίνομαι πάρα πολύ σοβαρά και τρέχω χαρούμενη για το επίτευγμά μου στα παρασκήνια. Εκεί με περιμένει η δασκάλα, η οποία με μαλώνει πάρα πολύ και όπως καταλαβαίνεις, ωραίο μέτωπο. Η Ελλάδα έχασε μια μεγάλη χορεύτρια. Ακριβώς. Ένα αστέρι. Δεν πειράζει όμως, τώρα είσαι στο dancing και τα κάνω το όνειρό σου πραγματικότητα. Κορμί κι αλάτι κι άσπρα πουλιά, γαλάζια μάτια, μαύρα μαλλιά. Stop. Θέλω να μου τολίσεις άλλο ένα τραγούδι, ο οποίο είναι «Είσαι παιδί μου». Πειρασμός, αυτό, ναι. Σεισμός, αι, 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 και πώς το φαντάζομαι. Και ποιο χορό είναι αυτό? Τσάτσα. Τσάτσα, λοιπόν, τσάτσα είναι ο πρώτος χορός που το χορέψουμε στο πρώτο live. Αυτό. Wow, λοιπόν. Μ' αρέσει. Μ' αρέσει πολύ γιατί έχει αυτό το θηλυκό, το σεξι. Πα, πα, τσα, τσα, τσα. Και τώρα θέλω να φανταστείτε ότι έχετε μια φούστα και θέλει να πετάει από τη μία, από την άλλη. Γιατί τα, θέλω πιπί μου. Τσα, τσα, τσα. Η κυρία Αργυράκη έχει πάρα πολύ ενέργεια. Καλή, ποια και... κυρία Αργυράκη. Μπέση, είπα, θα με λες. Μπέση, μπέση, ναι. Μπέση, εντάξει, έτσι, μπέση, ευχαριστώ. Μπέση, μπέση. Τσα, τσα, τσα. Προς πίσω, ναι, αυτό. Θέλω έτσι γκριμάτισε αυτές, μα... Α, μπράβο. Το χέρι, εδώ. Αυτό. Μπέση μου, ήρθε μεγάλη στιγμή. Μεγάλη στιγμή, τώρα είναι η πιο μεγάλη στιγμή. Η Μπέση και ο Γιούρη χορεύουν τσα-τσα-τσα.
Μπέση! Μπέση μου αγαπημένη, Μπέση μου αγαπημένη, Ευελίνα η μαμά! Ευελίνα! Γεια σας! Πραγματικά, είναι... Μαμά, ήσουν υπέροχη. Συγχαρητήρια για όλο το σοου. Είστε όλοι υπέροχοι. Είμαι πολύ περήφανη, αλήθεια. Μικροφωνάκια. Κοριτσάκι, με ευχαριστώ πολύ. Έτσι θέλω κι εσύ, με ό,τι ασχολείσαι, να ασχολείσαι, να μην το βάζεις κάτω. Να το εξαντλείς το θέμα. Το σημαδάκι σου. Αγαπώ. Εδώ δεν μιλάμε για πάθος. Εδώ μιλάμε για οδοστρωτήρα. Μπέση, δεν ξέρω αν το έχεις καταλάβει, αλλά η συμβολή σου και η συμμετοχή στο Dancing with the Stars σημαίνει πάρα πολλά πράγματα αυτή τη στιγμή για πολύ κόσμο. Κουράγιο, θάρρος, δεν έχει καμία σημασία η ηλικία, δεν έχει τίποτα σημασία σε αυτή τη ζωή παρά μόνο... τα κιλά. Όχι βέβαια. Αυτά έχουν λίγο. Λίγο στην υγεία μόνο. Εγώ έχασα 7 πάντως εδώ από τις πρόβες. Μπράβο! Γιατί γενικότερα ο αθλητισμός και η γυμναστική βοηθάει. Βέβαια. Σε απολαύσαμε. Είμαι πάρα πολύ συγκινημένη που σε έχω δίπλα μου. Και εγώ είναι τεράστια η τιμή μου και είμαι πολύ πολύ περήφανη για σένα και ας μην είμαι κόρη σου. Και είμαι... Και ας μην είμαι κόρη σου. Εγώ είμαι πολύ χαρούμενη που έχω ένα τόσο καλό δάσκαλο. Ένα μεγάλο χειροκρότημα για τον Γιούρι. Γιούρι! Συμφωνώ. Ο Γιούρι μου τα δίδαξε. Μπέση, μας ξεσήκωσες, μας αναστάτωσες όλους, πιστεύω το είδες. Μπράβο Γιούρι και μπράβο Μπέση, γιατί τι μου άρεσε πιο πολύ, ότι δεν το έκλεψες. Δεν στηρίχτηκες στον Νάζι σου, δεν στηρίχτηκες στο Γιούρι που θα μπορούσε απλά να σε πάει. Έδωσες πόνο, πραγματικά, χόρεψες πραγματικά και το εκτιμώ πάρα πολύ. Μαρίνα. Συγγνώμη, θα σηκωθώ, για την κάμερα το λέω αυτό, υποκλίνομαι, κυρία Αργυράκη. Εντάξει, ο χορός είναι η γλώσσα της ψυχής. Οι μεγάλοι χορευτές δεν είναι μεγάλοι μόνο για την τεχνική τους, είναι και για το πάθος τους. Τι μπρίο, τι νάζι, τι πάθος, με τρέλανες. Ευχαριστώ. Με τρέλαν, συγχαρητήρια. Είναι αλήθεια ότι οι χορευτές οι καλοί πάνε μερικά δευτερόλεπτα μπροστά από το ρυθμό, μερικά κλάσματα δευτερολέπτου. Είσαι διαβασμένη. Νιώθω ότι έτσι πρέπει να γίνεται. Πρέπει να είναι πάνω στο ρυθμό. Πρέπει να είναι ακριβώς. Αλλιώς, αν στο έχει ζητήσει ο χορογράφος διαφορετικά. Εκεί είναι κάτι άλλο. Κοντρατέφανε. Εγώ, παιδιά, έχω ξεκινήσει. Έχω βάλει εδώ θαυμαστικά πανικό. Iconic είναι μια λέξη που πραγματικά θα μπορούσε να σα περιγράψει. Πραγματικά δίνεται ένα, κυρία Μπέση. Κάνε μετάφραση. Και δεν ήταν το καλύτερο μου αυτό. Ιδωλό, θα το πω. Ιδωλό. Και ξέρετε, κυρία Μπέση μου δίνεται. Α, κυρία Μπέση, να είστε. Μπέση. Δεν είμαι ευχαριστημένη. Δίνεται ένα τρομερό κοινωνικό μήνυμα ότι η προσπάθεια είναι πραγματικά το παν. Και ότι τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά μας δεν είναι αυτά που μας κρατάνε πίσω, αλλά είναι αυτά τα οποία πρέπει να μας προωθούν, να μας αναδεικνύουν. Μπράβο σας και ελπίζω και η δική μου μαμά που μας βλέπει από το σπίτι να ξεκινήσει να χορεύει παίρνοντας πολύ μεγάλο πάρος. Όλες οι μαμάδες, όλες οι γιαγιάδες, όλες οι γυναίκες του κόσμου. Στις σχολές, από Δευτέρα. Jason. Αφοσίωση, full. Μουσικότητα, full. Ψυχή. Φουλ. Πάθος. Κάργα. Τα σπάσαμε όλα. Δεν έχω άλλα λόγια. Δεν μπορώ να μιλήσω. Συγκινήθηκα πάρα πολύ. Μπράβο. Μπράβο, παιδιά. Μπράβο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας περιμένουν πώς και τι στο Star Lounge. Τους βλέπω, δεν κρατιούνται. Φύγατε με γοργό βηματάκι. Σάμπα βήμα, σάμπα. Δεν ξέρω πώς. Εδώ είμαστε στο Star Lounge. Καλώς ήρθατε, ελάτε παιδιά. Καταπληκτικό, καταπληκτικό. Όντως πήγαμε loud. Ήταν εξαιρετικά loud. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Το διασκεδάσατε. Πολύ. Φάνηκε πάρα πολύ που διασκεδάζετε. Πάρα πολύ. Ήτανε απίστευτο. Νομίζω ότι στις πρόβες ήμουν καλύτερη όμως. Εγώ είμαι πολύ αυστηρή με τον εαυτό μου. Έχω μάθει ότι στις πρόβες σε κάποια φάση κοιμήθηκε στον ώμο του Γιούρι. Γιατί δεν μ' αρέσουν τα slow κομμάτια. Οπότε έγειρες. Παρά πάνω. Ήταν slow. Σοβαρά, χορεύατε, έγειρες και. Λίγο νίσταζα. Ναι. Λίγο το τραγούδι με ανανούρισε και ήταν η στιγμή που και ακούμπησε έτσι και με πήρε ο ύπνος. Είναι πολύ κακό. Όχι. Άρα στα αργά κινδυνεύω εγώ. Παιδιά, μη δούμε κάτι. Βάλτε μου γρήγορα, σας παρακαλώ.
Πάμε σε βαθμολογία. Η βαθμολογία των κριτών είναι Jason Ροδίτης 7, Έλενα Λιζάρδου 7, Μαρίνα Λαμπροπούλου 7, Στέφανος Δημουλάς 8, 29 πόντι, βαθμοί, 29 βαθμοί. Είναι το πρώτο χτάρι. Είναι το πρώτο χτάρι. Χαμός. Είναι και το πρώτο μπαλόνι. Όχι. Εντάξει, συγγνώμη, αλλά το δίνω από καρδιά. Είστε και εμείς οι αγαπημένοι σου. Όλοι. Όλοι, εντάξει λοιπόν. Θα το πάρουμε με χαρά. Ευχαριστούμε.